Μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το φεστιβάλ Via Ignatia είναι ξανά μπροστά μας το τριήμερο Παρασκευή 21, Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Έχουμε ετοιμάσει σε συνεργασία με την υπηρεσία μας ένα πολύ ωραίο τριήμερο με διάφορες δράσεις και πολλούς συλλόγους αλλά και φορείς που συνεργαζόμαστε, γιατί για μας η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να πετυχαίνουμε. Και ξεκινάμε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου από το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, όπου θα γίνει ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει και μια ολόκληρη εβδομάδα με επίσκεψη τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, επίσκεψη σχολείων με ειδικές ιστορικές αναφορές στην αρχαία Εγνατία οδό, στη Βία Εγνατία, από το επιστημονικό και στελεχειακό δυναμικό της Φορείας Αρχαιοτήτων Δράμας. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει εδώ στο προάβλιο του Διοικητηρίου, στον Κήπο των Γλυπτών όπως λέμε, μία επαιτειακή έκθεση η οποία θα έχει σχέση για τα 100 χρόνια, με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, από τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, η οποία θα ξεκινήσει βέβαια το πρωί από τις 12 η ώρα η λειτουργία της απέναντι στο κτίριο του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας, και η οποία και αυτή θα είναι επισκέψιμη για μία εβδομάδα. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα έχουμε μία συναυλία από ένα μουσικό σχήμα του Μουσικού Σχολείου Δράμας, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω, γιατί ετοίμασε ένα πρόγραμμα ξεχωριστό με τραγούδια του προσφυγικού ελληνισμού, και θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, τον Νίκο τον Γιαμαλή, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό, και να ευχαριστήσω σήμερα για την παρουσία τους εδώ και τον Γιώργο τον Τζιπουρίδη και τον Γιώργο τον Αμπερίδη που βρίσκονται στη συνέντευξη και θα πούνε 2 λόγια συγκεκριμένα για το πρόγραμμα. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα έχουμε πάλι εδώ στο διοικητήριο ή έξω στον Κήπο των Γλυπτών ή μέσα στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής, στο αμφιθέατρο του Διοικητήριου, μια παράσταση που είναι μια διαδραστική παράσταση με τίτλο Camp 22, που είναι με ζωντανή μουσική, είναι για εφήβους και ενήλικες. Είναι μια παραγωγή με επίκεντρο την ιστορία του τόπου μας, την ιστορία του χθες και του σήμερα, μια ανθρώπινη ιστορία, και είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό έργο το οποίο δεν θέλω να χάσει κανείς δραμηνός. Αξίζει τον κόπο να δούμε αυτή την παράσταση. Το Via Ignatia ολοκληρώνεται την Κυριακή 23 Οκτωβρίου με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιόμετρων, που κι αυτός θα είναι αφιερωμένος στη θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, και τα μετάλλια που θα κοπούν θα είναι αφιερωμένα σε αυτό το θλιβερό γεγονός. Εδώ, για αυτόν τον αγώνα, θέλω να ευχαριστήσω τον Σέγας και τον Γιάννη τον Μουστακίδη, που πραγματικά τον Μιστακίδη ήταν κοντά μας και γενικότερα είναι κοντά στην υπηρεσία αλλά και στον αθλητισμό της Δράμας, και μέσα από τη θεσμική του θέση στον ΣΕΓΑΣ μας βοήθησε πάρα πολύ και με τα διαδικαστικά του αγώνα αλλά και με άλλους αγώνες. Και Γιάννη, θέλω να σου εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες και της Αντιπεριφέρειας Δράμας αλλά και ολόκληρου του δραμηνού λαού. Στο συγκεκριμένο όμως κομμάτι εμπλέκονται εθελοντικά πάρα πολύ πολιτιστικοί σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή. Το δεκάρι αυτό θα αρχίσει στη Μαυρολεύκη, και θέλω να ευχαριστήσω την Γενική Γραμματέα εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου, την φίλη την Νικολέτα από τον Σύλλογο της Μαυρολεύκης, και θα έχει τερματισμό στο Καλαμπάκι του Δήμου Δοξάτου, όπου και ο Δήμος Δοξάτου μέσω και του Πολιτιστικού Συλλόγου, και θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Μαρία Ζαφυροπούλου, αλλά και μέσω του Αθλητικού Συλλόγου, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Δελιολάνη, είναι κοντά και βοηθούν στην υλοποίηση αυτού του αγώνα, στον οποίο αναμένει τις συμμετοχές να ξεπεράσουν τις 100, και για αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Δράμας, τον φίλο τον Δερμίτη τον Κιόρογλου, ο οποίος είναι από τους πρωτοπόρους του δρομικού κινήματος στη Δράμα, και για αυτή του την προσφορά ως και ο πρώτος πρόεδρος του Drama Runners αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε στο τέλος του αγώνα δρόμου εκεί που θα γίνει στο Καλαμπάκι την Κυριακή 23 του μηνός. Η έναρξη θα γίνει από τη Μαυρολεύκη και εκεί θα δώσουμε, ας πούμε, το εναρκτήριο λάκτισμα, και ο τερματισμός
θα είναι στο Καλαμπάκι εκεί στην πλατεία του χωριού. Για όλη αυτή την διοργάνωση πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η αστυνομική διεύθυνση Δράμας και θέλω να την ευχαριστήσω, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το περιφερειακό τμήμα της Δράμας και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών που σε κάθε δραστηριότητά μας, σε κάθε εκδήλωσή μας είναι κοντά μας και εθελοντικά μας στηρίζει και γι' αυτό κυρία Ευγενία Σαραφίδου θέλω επίσης να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μας γιατί και σε αυτή την προσπάθεια είστε κοντά μας. Εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα λοιπόν σε όλους τους δραμηνούς να αγκαλιάσουν το Via Ignatia 2022 και να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις που σας προανέφερα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο 21, 22 και 23 Οκτωβρίου. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και τα μέσα ενημέρωσης της Δράμας που επικοινωνούν με τον κόσμο αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, αθλητικό, πολιτιστικό γεγονός για τον τόπο μας. Εμείς ως ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολική Μακεδονία Θράκης και εκπροσωπώντας τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ της Αθήνας οθούμε και προωθούμε τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες συνεργασίες όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης γιατί θεωρούμε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να αναδείξει ο τόπος μας στο κομμάτι το ιστορικό γιατί μιλάμε για το Via Ignatia, μιλάμε για ένα ιστορικό δρόμο και πέρα από το ιστορικό κομμάτι μπαίνουμε και στο κομμάτι το αθλητικό και εκεί εμείς όπως είπαμε σαν ΣΕΓΑΣ και σαν Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σαν ΕΑΣ προωθούμε και στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις έτσι ώστε τα παιδιά μέσα από το κομμάτι το αθλητικό να γνωρίσουν και τα ιστορικά κομμάτια της περιοχής μας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που έχουμε με την Αντιπεριφέρεια. Αυτό το κάνουμε από το 2019 και μετά. Είμαστε παρόντες πάντα σε αυτό το αγώνα, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και για την ιστορία, αλλά και για το κομμάτι του αθλητικού. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και γενικότερα τη διοργάνωση για την τιμή που μου κάνετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις με πολύ μεγάλη λαϊκή συμμετοχή. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Θα χαρώ ιδιαίτερα να δω εκεί τους κατοίκους των γύρω περιοχών να στηρίξουν τον αγώνα, είτε τρέχοντας τον αγώνα, είτε με την παρουσία τους ενθαρρύνοντας τους δρομείς να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ελπίζω του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν παρόμοιες εκδηλώσεις και αν είναι δυνατόν ακόμα περισσότερες, γιατί το δρομικό κίνημα βρίσκεται σε ανωδική, έχει μια ανωδική τάση και καλό είναι να στηρίζεται γιατί χαλαρώνει γενικότερα την ψυχολογία των πολιτών. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε σε μια τέτοια ιστορική εκδήλωση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να καλωσορίσουμε τους δρομείς και να έχει μια όμορφη εξέλιξη αυτή η εκδήλωση. Και εμείς με τη σειρά μας με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις της Via Ignatia. Συμμετέχουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια και στην Αντιπεριφέρεια για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Θα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και μας ζητηθεί στην πλατεία Καλαμπακίου. Θα συμβάλλουμε με τον τρόπο μας και εμείς στην επιτυχία της διοργάνωσης. Χαιρόμαστε για το κάλεσμα και για αυτές τις όλες δράσεις. Ο Σύλλογος συμμετέχει με δυναμικό, με αθλητές και παιδιά. Σίγουρα θα βρισκόμαστε κάποιοι να τρέξουν και σίγουρα κάποιοι θα βρίσκονται στην αφετηρία και στον τερματισμό. Μακάρι κάθε χρόνο να γίνονται τέτοιες δράσεις και ακόμα περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την πρώτη μέρα εδώ στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής στις 7 η ώρα με μια μουσική συναυλία η οποία είναι αφιερωμένη στη Μικρά Ασία. Θα πούμε τραγούδια από την πόλη, από τη Σμύρνη, από την Καπαδοκία, από τον Πόντο, από το ρεπερτόριο που εμφανίστηκε στην Αθήνα με τη μετάβαση όλων αυτού του ελληνισμού προς τα μεγάλα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Και είναι μια συναυλία που προκύπτηκε μέσα το υλικό μέσα από το ερευνητικό έργο της Δόμνας Αμίου που είναι και 10 χρόνια από το θάνατό της, της ερευνήτριας και μουσικού Δόμνας Αμίου.
θα είναι μεγάλη μας χαρά και είναι μεγάλη προσμονή. Τι ώρα ξεκινάει η συναυλία? Στις 7 η ώρα, εδώ στο διοικητήριο της Δράμας. Θα να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια για το κάλεσμα αυτό και την τιμή που μας κάνει να μετέχουμε και εμείς στον αγώνα της βίας στον δρόμο, της βίας Εγνατίας. Είμαστε αγωνιστές της ζωής και δρομής για τη ζωή. Παλεύουμε μέσα από τον καρκίνο μας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως δένουμε απόλυτα σε αυτή την εκδήλωση, μιας και ο αγώνας αυτός είναι για τους δρομείς. Θα βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου με τον εθελοντισμό μας να δώσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε σε αυτή την ωραία εκδήλωση, να προσφέρουμε μάλλον ό,τι μπορούμε σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Και εύχομαι σε όλους μας να είμαστε γεροί και του χρόνου να κάνουμε πάλι αυτό τον όμορφο αγώνα.